Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μια ισορροπία
هذيك ماكي من جيري ماكي من جي غالي برونت باربون كيش اللي فرقشش وكيف بقى سيد نحصلك ميا بلون الكارنوت ήταν από την Πούδεξ, ότι τα πέστε την εσύ από τη διοικητική εδώ τη περιοχή να μπορούν να διαχειρίζονται θέματα και να μην αντιπούν κατά την ίδια ομάδα, να μην αφήνουν υπόνοιε αδικιά. Άρα λοιπόν κάποια φορά γινόμαστε λίγο πιο, όχι διεκδικητικοί, αλλά λίγο πιο φροντικοί στο κέντρο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε αυτό απέναντι στου συμπολίτε μα και στου συμπληρωτέ. Όπω βλέπετε εδώ, η Ισορμία και η Σοφορετία είναι στο τέταρτο σημείο τη, το Δημοτικό Συμβούλιο από την Κοινότητα. Αντιδήμαρχη δεν υπάρχει, είναι πολύ φιλική, αγαστή, αρμονική και παραγωγική η συνεργασία μας και η συνύπαρξή μας. Και αυτό θα θέλω να μπορείτε με μάρτυρα μένα να το επικαλεστείτε σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό ή σε οποιοδήποτε φόρουμ ελληνικό ή ξένο. Εδώ είναι πρότυπα συμβίωσης και ισονομίας της πολιτείας. Τώρα, σε ό,τι αφορά ορισμένα θέματα, εγώ τα περισσότερα σας τα ανέφερα στο Ιούζες, αλλά θα ήθελα να σταθώ σε ένα, θα το δώσω συνεργάτες στην Εύα, να το δώσω, πού να το δώσω. Είναι μια απόφαση του Μάρκου για την αποζημίωση για τον κάποιο πληγέντο το 2019, που χαλάζω τόσες. Εμείς δεν είχαμε αναλάβει ακόμη την πληγή αυτή, γίνανε κάτι αστοχές, γίνανε πολλοί άνθρωποι έξω. Άρα αυτό είναι φυσική καταστροφή και πρόσωπα ή αφορά υποδομές. Αφορά βασικά πρόσωπα, αλλά αφορά και υποδομές. Είναι όλη η αλληλογραφία, μη σα κουράσω, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Επανέλθει ο συνεργάτη μου Νίκο Βαζαρδί, το πανεπιστήμιο στην Αθήνα, το συμπαρασκευή. Ο Νίκο έχει μια επικοινωνία. Με τον καλύτερο τρόπο το χειρίζεται. Επίση, θα ήθελα να δείτε λίγο, ξεφεύγοντα από αυτό που παρακολουθούμε, και στο θέμα των καταναλωτών σε πολιτική προστασία, όπω είναι η εκδηλώση, όπω είναι γιατί εμείς πέρυσι είχαμε μια πολύ μεγάλη μεγαλία, θα σας δείξω κάτι μετά. Και είχαμε και πολλές πλημμύρες. Άρα, στο θέμα των φυσικών καταστροφών, παίρνουμε ένα ποσό που είναι ετήσιο γύρω στις 25.000 με 30.000 πανεπιστημίου. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με αυτό για ένα νέο προγραμματισμό. Κάναμε όμως με την περιφέρεια. Πέρυσι κάναμε τον κύριο Μέτρη κάτι αντιπλημμυρικά και γλιτώσαμε και από τις πυρκαγιές του. Εν πάση περιπτώσει, και μια στήριξη εκτός των άλλων που σας έχω δώσει στην δύο σας, στο θέμα της παραλιακής ζώνης, με ποια έννοια. Ξέρω ότι δεν είστε υπουργείο τουρισμού, αλλά η παραλιακή μας ζώνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ίδρυσης, υδροδότησης. Δηλαδή η αξία Μαρόνια και ο οικισμός της Μαρόνιας, που είναι ένας τουριστικός οικισμός, έχει αυτή τη στιγμή προβλήματα ίδρυσης και προσπαθούμε, ευτυχώς που κάνατε και κάποιους γνώμους οι οποίοι μας δίνουν λίγο τα χέρια σε επίπεδο διαδικασιών και... Είναι θέμα λειψιδρίας λοιπόν. Ναι, ναι, λειψιδρίας, όχι λειψιδρίας. Χρειάζεται κάποια μεγαλύτερη παρέμβαση χρειάζεται ή χρειάζεται... Είναι απλώς θέμα λειψιδρίας. Όχι λειψιδρία γιατί δεν έχει νερό. Θέλουν γεωτρήσεις και εξοπλισμό γεωτρήσεων. Λειψιδρία, αντιλιοστάσια. Ναι, λειψιδρία, αν αν κάνουμε αυτά, τουλάχιστον την παραλιακή ζώνη, τώρα στη Μαρόνια δεν έχουμε 5 ώρες την ημέρα, 6 ώρες την ημέρα και τα σαπούνια. Με το έργο που ζητάς εξωτερικό δίκτυο ίδρυσης, τι είναι αυτό. Αυτό είναι το σαπών. Εκείνο είναι ο Τρίτσης. Η πόλη του σαπών επί πολλά χρόνια μαζί με το αρσένιο, τον οικισμό, τον ποντίο, τον μόνιμο κτλ. Πλήττονταν από την λειψιδρία. Τώρα με αυτό το έργο και με κάποιες άλλες παραβάσεις όλα τα αντιοστά στα γύρω. Εδώ λέω μόνο για την παραλιακή ζώνη. Μαρόνια, προσκυνητές, ήμερο, για τα σημεία που το καλοκαίρι. Όχι, εκεί πάμε το χρόνο τώρα που παλεύουμε για να φέτος λόγω COVID και λόγω αυτά το δημοκρατή μας είπε όχι. Οπότε το πάμε για το χρόνο και αλλάζει μέσα και για τέτοιο. Δεν είναι και στην λίστα. Ναι, είδαμε αυτό το κάτω μέρα που μου δώσετε. Γιατί θα καταφήσαμε αυτό το θέμα τουλάχιστον για φέτος. Για τον χρόνο δεν καλά. Να έχουμε μια μόνιμη. Και φέτος δεν καλύτερα. Συγχαμε για αυτό. Το χρόνο είναι μεγάλο. Μετά είναι ο Τρίτσης. Ο Τρίτσης. Εγώ είμαι ο Τρίτσης, γιατί είπα και να σου πω δύο λόγια. Θεώρησε δεδομένη καταρχά τη στήριξη τη δική μα. Όχι γιατί έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο Δήμο, όπω τα ανέφερε. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εγώ τα βλέπω σαν χαρακτηριστικά που μπορούν να σου δώσουν μεγαλύτερη δύναμη. Έτσι, και για να το ξέρω.
Γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν είτε με τις υποδομές που ζητάς, αρκεί να είναι λογισμένα τα αιτήματα. Έτσι, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά να φροντίσουμε κιόλας να αναδειχθεί αυτή η όχι μόνο πολιτισμική, αλλά και η ιδιαιτερότητα που έχει με πληθυσμούς που μπορούν να είναι πόλος έλξης και να βγει μέσα από αυτή την συνεργασία κάτι καλύτερο για τον Δήμο, το οποίο θα διαχρονικά θα μπορέσει να χτίσει κάποιες πάντων. Επομένως, θεώρησε δεδομένο ότι είμαστε δίπλα σε όλα αυτά τα οποία θέλεις. Θέλω όμως να μου πεις, και για τα, πριν πάμε εννοώ στο Τρίτσις, και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους οικισμούς των Δήμων. Θα τα δούμε ανά δύο λεπτά του καθένα. Μπορώ να στα πω εδώ και να τα δεις μονοπτικά και τα φύγω. Γιατί έτσι φαίνεται. Λοιπόν, κλείνω εγώ με τον Τρίτσι, επέτρεψε μισό λεπτό. Η πρόταση είναι λελογισμένη, είναι στα 12 εκατομμύρια, είναι τα άκρως απαραίτητα, είναι ιεραρχημένα και επίσης νομίζω ότι και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Η πρώτη φορά που μετά από πολλά χρόνια δίνει τη δυνατότητα για ένα τόσο μεγάλο συμβέλιο. Για εμάς 12 εκατομμύρια ποτέ δεν θυμάμαι να γίνει. Πρόταση να ούτε είμαι παλιό, ξέρετε. Πιο μεγάλο από του τώρα και από του άλλου. Και γενικώ ήταν τόσα χρόνια δήματο. Όχι, δεν ήταν τόσα χρόνια δήματο. Άρα ξέρω. Πού είσαι, Γενικέ. Αθήνα, δάφε. Λοιπόν, οπότε δεν. Άρα, ευχαριστούμε για το. Τώρα, οι δύο οικισμοί έχουν τα εξή χαρακτηριστικά. Ο μόνιμο οικισμό κατασκευάστηκε στον Περού Μητσοτάκη Κωνσταντίνο 93, εγκατάσταση άρχισε 94, τελείωσε 95, 287 κατοικίες θα πάμε επί τόπου να τις δούμε. Αλλά εγκαταλελειμμένος ήταν το από έντια διαχειριστής μέχρι το 2002-2003, μετά δεν έγινε τίποτα ουσιαστικό. Κάποιες αστοχίες εργολαβικές επάνω για εργοδότηση έχουν αφήσει πλήγματα και εκεί είναι τρία τα σημεία. Ευτυχώς δεν τους κάνουμε τώρα τους ανθρώπους. Όχι, τρία. Δύο είναι δύο. Ο μόνιμος και ο προσωρινός. Θα σας πω και για τον προσωρινό. Ο μόνιμος χρειάζεται την αναπλάσεις, αναμορφώσεις για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών του στρώματος που θα σας πάω να το δείτε και επίσης εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι η αναβάθμιση του βιολογικού του καθαρισμού, ένας βιολογικός του 1996 που δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον, ήδη από χθες είχαμε προβλήματα και έχουμε και επίσης, το βιολογικό στις βασικά, η οδοπία είναι του μονίμου οικισμού, του προσωρινού οικισμού είναι η ύπαρξή του. Για μας η άποψή μας είναι, αν υπάρχουν ελεύθερα σπιτιά στο μονίμου οικισμού, πρέπει να κλείσει ο προσωρινός. Υπάρχουν κάποιοι που φύγαν, που θα τα αγοράσουν ή να δοθούν τα δάνεια του 60.000, να σας δούμε ένα κέντρο. Οι άνθρωποι που μένουν τώρα στο μονίμου οικισμό έχουν στήριξη από την πολιτεία με τη μορφή είτε επιδότηση ενοικίου είτε συνεργασίας. Στο μόνιμο όχι. Στο προσωρινό. Στο προσωρινό αυτό να τους προτείνουν να την έχουν. Δεν έχουν. Έχουν. Δεν έχουν. Όχι. Να τους προτείνουν. Ή νοικιό ή δάνειο με οικόπεδο ή αγορά κατοικίας με το δάνειο. Παλαιότερα έτσι έγινε τα πρώτα χρόνια και έχουν καταστραφεί. Αλλά ο προσωρινός ειδικός, γιατί όπως είναι το πρόγραμμά σας, θα περάσετε για να πάτε ξάφνι μετά εδώ, όπως θα το δείτε, πρέπει να κλείσει. Είναι η υγειονομική βόμβα, είναι και βόμβα... Πρέπει από εδώ, πρέπει να περάσουμε από εκεί. Και από τα δύο θα πάρω. Αυτό που εγώ λέω είναι ότι βλέποντας κάποιες φωτογραφίες, και θα πάω να δω λίγο πως είναι το πράγμα, νομίζω μας προσβάλλει μετά από τόσα χρόνια είναι αυτή η κατάσταση. Έχει το πρώτο δίκιο. Και αφού τη δούμε κιόλας, θα επιφυλάσσουμε να επανέλθω για να δώσουμε μια μόνιμη λύση. Ποια θα είναι η μόνιμη λύση, θα συμφωνήσουμε από κοινού και με το οικονομικό επιτελείο. Κάναμε μια προεργασία με το φόντο του Σπέρα Καϊκλίνου από εδώ. Θέλουμε κάποια πράγματα εξορθολογισμού, αλλά ταυτόχρονα και λύσει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και γι' αυτό θα είναι και ένα καλό παράδειγμα σε την αφορά που έκανε πριν, πώ διαφορετικέ κοινότητε στον ίδιο Δήμο μπορούν να δουν ότι ναι, όλε οι φωνέ ακούγονται και παντού μπορούμε να δώσουμε λύση. Ανάλογα προβλήματα τώρα υπάρχουν και αλλού, να τα δούμε. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ξεκινήσουμε και να το λύσουμε. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια και δεν μας πάνε. Διαφορετικά. Η τελευταία παράκληση που θέλω να σας απευθύνω, γιατί δεν θα σας αρέσω, έχουν κάνει ένα κύκλο φίλων του Αρχαίου Θεάτρου Μαρόβης. Πέρα από συμβόλαιο ο κ. Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πέρυσι, η κυρία Μενδώνη, ο κ. Τσούμπας που ήρθε από εδώ είναι στο τέταρτο. Κάνε τη μία για μας, διότι καθήλει ένα αρμόδιος υπουργός της αυτοδιοίκησης. Άρα υπογράψτε στο. Προσπαθούμε να το αναδείξουμε σε επίπεδο πολιτιστικής κοινωνίας
συνέσχουν κτλ. Και μαζεύουμε έτσι για να δώσουμε μια υπόσταση. Πολύ χαρά και εσύ δεν σου πει να προσέχει κανείς τύπου. Νιώθω άνεση. Πολύ ωραία. Μαρίνα, αν θέλεις το βέβαιο στην εγγραφία. Εγώ το προτείνω τώρα, επειδή είσαι άνθρωπος της πράξης και του λέω, να πάμε 2 λεπτά. Προσενώ, βλέπεις 2 μόνιμα και το λεπτό. Το μόνο πρόβλημα με το βρίξεις είναι ότι έχεις κάνει τις υποβολές σου αργά. Πολύ αργά. 31, εννοώ ότι δεν έχει πρόβλημα ούτε με τον προγόνι σου ούτε με τα γράψη. Τα γράψη θα προχωρήσουν. Το θέμα είναι πότε θα προχωρήσουν. Αυτό έχω μια επιφύλαξη για να μπορέσουμε να τα κάνουμε σαν πιο γρήγορα. Αν τα είχε κάνει πιο νωρί, κάποια από αυτά θα προχωρούσαν κατευθείαν. Καλησπέρα. Ναι, κοιτάξτε. Αυτή είναι μόνο μου η επιφύλαξη για ταχύτητα. Θα σας πω το εξής όμως για να το ξέρετε και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ευτυχώς που καθιερώσατε τον θεσμό των αναπτυξιακών οργανισμών, δυστυχώς όμως τώρα ξεκινάει το πρόβλημα, διότι οι τεχνικές υπηρεσίες δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, αλλά ούτε την ευκαιρία, την αέρα, ποσό 12 εκατομμύρια, να κάνουμε αυτά έγιναν με πόνο δάκρυα από τους ειδικούς συνεργάτες, από την Γενική Γραμματέα και από τότε διαθέταμε σε απόθεμα ψυχής και γνώσης. Και το προλάβαμε στις 28 Μαΐου. Συμφωνώ ότι, επειδή τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτές είχαμε επιτροπή αξιολόγηση. Στις επόμενες εβδομάδες ξανά. Δηλαδή, προσπαθούμε να επιταχύνουμε. Κάνουμε 2 με 3 επιτροπές αξιολόγησης το μήνα. Και για εντάξεις έργων, αρκετών εκατοντάδες. Σε μία της επόμενης θα δω. Γι' αυτό λέω ότι αν ήταν μια υποβολή το Μάρτιο, το Φεβρουάριο. Όταν το κατάλαβα, παιδιά μου. Έστω και τον Απρίλιο, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε μια υποβολή. Ξέρετε πότε το κατάλαβα. Όταν ήμουν στο γραφείο σα και μου λέτε, χθε υπέγραψα κάποια 32 σε μέσα. Και εγώ, υπουργέ μου, εγώ υπέβαλα 28. Το κατάλαβα το δεύτερο. Και ο γράμμα θα να έχει την ευκαιρία και εσύ να δημοκρατήσει. Να συμμαζεύει και να τρέξει για το καλό του δημοτό σου. Ωραία, είμαι έτοιμος. Αν θέλεις να πάμε, θα πάμε το δικό μου το πριν.